Κυρία Βουκελάτου, αύριο φεύγετε με τον Δήμαρχο της Κότο, Θεοδόση τον Νικηταρά, για την μεγάλη τουριστική έκθεση της Ουτρέχτης. Πείτε μας αρχικά πώς νιώθετε που πάτε πρώτη φορά σαν αντιδήμαρχος τουρισμού πλέον. Καλημέρα σας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά και νιώθω αρκετά έτοιμη για να εκπροσωπήσω το νησί της Κότο στην Ουτρέχτη. Η έκθεση ξεκινάει από αύριο. Εμείς θα βρισκόμαστε εκεί αύριο το απόγευμα. Η παρουσία μας στο χώρο και στο περίπτερο θα είναι από τις 11 του μήνα έως και τις 14. Στις 14 επιστρέφουμε πίσω. Εύχομαι να έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα και να γεμίσουμε τη βαλίτσα μας με εμπειρίες, ωραίες προτάσεις για την Ολλανδική αγορά, γιατί είναι κάτι το οποίο φέτος πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα εξονυχιστικά. Η Ολλανδική αγορά είναι μια αγορά η οποία, όπως ξέρετε, έχει κατεξοχήν ως μέσο μεταφοράς το ποδήλατο και έχει πάρα πολλά κοινά με το νησί της Κό. Όπως γνωρίζετε και όλα στην πρόσφατη παρουσίαση στην Αγγλία, στην έκθεση, το νησί μας βραβεύτηκε ως ο καλύτερος ποδηλατικός προορισμός. Οπότε είναι κάτι στο οποίο θα πατήσουμε για να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και στην αγορά της Ολλανδίας. Φαντάζομαι έχετε πάρα πολλά ραντεβού με tour operators και με άλλους γενικά παράγοντες του τουρισμού. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε κανονίσει κάποια ραντεβού. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια ωραία βραβεία τα οποία θα τα δώσουμε ως ένδειξη σεβασμού και τιμής για την συνεργασία μας. Και θέλοντας έτσι να ευχαριστήσουμε γενικότερα την έννοια της φιλοξενίας, η οποία συνάδει πάνω στην έννοια του τουρισμού. Έχουμε κανονίσει κάποια ραντεβού με την Sunweb, την Tui Netherland, την Corendon και σίγουρα θα υπάρχουν και διάφοροι δημοσιογράφοι του χώρου ή άλλοι κάποιοι τοπικοί φορείς, είτε και από τη Ρόδα, είτε και από την Go, που θα κάνουμε και εκεί κάποιες συναντήσεις, οι οποίες ίσως δεν είναι ακόμη προγραμματισμένες, ίσως βγουν την τελευταία στιγμή. Ούτως ή άλλως θα έχουμε εκεί τρεις μέρες γεμάτες για να συζητήσουμε και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο, εφόσον από το πρωί μέχρι το απόγευμα θα βρισκόμαστε στο περίπτερό μας. Το περίπτερό μας θα είναι στο Hall 8, Ε60-62, είναι δύο μαζί. Χθες το βράδυ προέκυψε και μια νεότερη είδηση. Θα έχουμε ίσως και τρίτο περίπτερο, το οποίο θα παρέχεται δωρεάν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, η οποία σε συνεργασία μαζί της θα έχουμε αυτό το περίπτερο για φέτος. Να τονίσουμε ότι η ΚΟΣ πηγαίνει με δικό της περίπτερο σε αυτή την έκθεση. Και προς το παρόν θα δούμε και θα συζητήσουμε ό,τι αφορά, πέραν από το κομμάτι του τουρισμού ως καθολική προσέγγιση, ό,τι αφορά και την Ολλανδική αγορά. Πέραν του ποδηλάτου που όλοι περιμένουμε σαν νησί του ποδηλάτου ότι θα προωθηθεί, ποια άλλα προϊόντα έτσι έχετε σκοπό να δείξετε, ποια άλλα τοπικά προϊόντα όσον αφορά τη γαστρονομία μας, φαντάζομαι? Σίγουρα, όπως έχω πει και σε κάποιες άλλες συνεντεύξεις, θα δώσουμε βάση στον εναλλακτικό τουρισμό και στις μορφές, γιατί είναι η τελευταία τάση της αγοράς των τουριστών. Θα πρέπει να κοιτάμε την τουριστική κίνηση όχι ως κατά μέσο όρο ή μαζικά, αλλά ανά περσόνα, να βλέπουμε τι θέλει ο κάθε τουρίστας πέρα από τη φιλοξενία, τον ήλιο και τη θάλασσα. Μπορούμε να δώσουμε βάση στη γαστρονομία, όπως είπατε, θαλάσσιο τουρισμό, που έχουμε μια πολύ μεγάλη μαρίνα να κυριαρχεί στο Αιγαίο. Υποκρατικό τουρισμό, wellness, ευεξία. Έχουμε όλες τις κατάλληλες υποδομές, τα ξενοδοχεία, όλες τις δραστηριότητες, όπως είναι η υπασία, παρατηρητές, αλικές, φλαμίγκο κλπ. Στη φύση, φυσικά πάρκα, τα αρχαία μας, την πολιτισμική κληρονομιά και τον Ιπποκράτη, το οποίο είναι κάτι το οποίο μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει πάντα, διότι είναι κάτι πολύ σημαντικό από την αρχαιότητα και μέχρι σήμερα και πρέπει να το έχουμε ως μπούσουλα. Πιστεύουμε ότι οι πιο σημαντικοί τομείς είναι αυτοί σαν μορφές εναλλακτικού τουρισμού.